Αριστοτρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε έτσι μια πολύ ιδιαίτερη επιστολή. Νομίζω δεν έχουμε ξανακάνει παρόμοιο θέμα. Λέει ο φίλος που την έστειλε, ερώτημα για αυτισμό και γονεϊκή αποξένωση. Είναι συνηθισμένο, λέει, είναι πατέρας που στέλνει το mail, είναι συνηθισμένο να δίνεται οδηγία για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να μην διανυχτερεύουν σε άλλο σπίτι, παρά μόνο στο ένα που κατοικούν. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, εάν οι γονείς τέτοιου παιδιού είναι χωρισμένοι και το παιδί κατοικεί παραδείγματος χάρη με τη μάνα και έχει επικοινωνία με τον πατέρα, να απαγορεύεται επιστημονικός και κατ' επέκταση δικαστικός η διανυχτέρευση του στο γνωστό του σπίτι του πατέρα του. Το ιστορικό μου. Το παιδί μου είναι σε προσχολική ηλικία με διάγνωση DAF. Τι σημαίνει DAF? Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η μητέρα του έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Από 2 έως 4 ετών τον έπαιρνα για λιγόρες πρωινές μεσημεριανές βόλτες χωρίς τη μητέρα του, μία φορά στις 15 ημέρες σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Σε εκείνες τις βόλτες το παιδί μου γνώρισε το σπίτι μου. Η ίδια δικαστική απόφαση ορίζει διανυχτερεύσει στο σπίτι μου μετά την ηλικία των 4 ετών. Όμως μόλις πριν κλείσει τα 4, η μητέρα του έβγαλε χαρτί από μια παιδίατρο αναπτυξιολόγο κρατικής δομής, όπου η τελευταία δίνει οδηγία, και βάζει εντός αγωγικών προφανώς τα λόγια της παιδιάτρου, κρίνεται σκόπιμο να έχει σχέση με τακτική επικοινωνία με τον πατέρα του, αλλά προς το παρόν να μην διανυχτερεύει σε άλλο σπίτι, γιατί αυτό μπορεί να τον κάνει να έχει ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Την οδηγία αυτή τη στηρίζει και στη φράση που διατυπώνει παραπάνω, ζει με τη μητέρα του και έχει αναπτύξει σημαντική εξάρτηση. Δεν δέχεται αλλαγές σε πρόσωπα, αντικείμενα και τρόπο επικοινωνίας, το οποίο είναι σύνηθες σε παιδιά με αυτισμό. Τα τελευταία αυτά συμπεράσματα για την κατάσταση του παιδιού μου, εγώ τα αρνούμαι. Και οπωσδήποτε δεν συμφωνούμε με τα συμπεράσματα ψυχολόγου και λογοθεραπεύτριας άλλης κρατικής δομής, το οποίο έχω προμηθευτεί επίσης εγγράφως. Ακόμη, η όλη εξέταση από την εν λόγω αναπτυξιολόγο έγινε χωρίς να έχει εξετάσει η ίδια τη σχέση μου με το παιδί μου, χωρίς να έχει πάρει ιστορικό από εμένα, χωρίς να με έχει καλέσει καν, έχοντας δει το παιδί μια φορά και έχοντας λάβει πληροφορίες μόνο από τη μητέρα. Η μητέρα έκανε ό,τι μπόρεσε για να μην μάθω τίποτε για την εν λόγω ιατρική εξέταση, παρά μόνο την επίμαχη τελική οδηγία, ώστε να μην αξιώνω να εφαρμόζεται δικαστική απόφαση ως προς τη διανυχτέρευση του γιού μου μαζί μου. Γενικά είναι πολλά τα ύποπτα σημεία και πιστεύω πως η οδηγία είναι κατευθυνόμενη. Λαμβάνοντας αφορμή από μια εκπομπή σας με την κυρία Θέκλα Πετρίδου, είναι προς εσένα η επιστολή, για τον αυτισμό και κάτι που λέγατε για τις σχολικές εκδρομές, διατύπωσα στο κανάλι της κυρίας Πετρίδου στο YouTube το παρακάτω ερώτημα. Γεια σας κυρία Θέκλα. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι για τις εκδρομές, αν είναι δυνατόν. Συνιστώνται και εκδρομές με διανυχτέρευση για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού? Ή για μερικά εξ αυτών μπορεί και να συνίσταται να αποφεύγει τη διανυχτέρευση εκτός οικίας? Ήταν τέτοια διατύπωση ώστε να μην προσωποποιώ δημοσίως το θέμα. Η κυρία Πετρίδου απάντησε στην ανάρτησή μου πως αυτό ήταν ένα θέμα για να το απαντήσετε εσείς. Έτσι βρήκα την ευκαιρία να ρωτήσω τώρα εσάς, εξειδικεύοντας το πρόβλημα στην προσωπική μου διάσταση. Δεν έχω δει πουθενά να αναφέρετε άλλος επιστήμονας στο θέμα αυτό. Μπορεί η βοήθεια σας να μην είναι πολύτιμη, με εκτίμηση. Αυτά είναι ακριβώς όσα έχει γράψει ο φίλος. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η διάζουσα η κατάσταση του κυρίου, γιατί ακριβώς εκτός από το ότι έχει ένα παιδί με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού, υπάρχει και η γονική αποξένωση, η οποία αυτό δυσκολεύει περαιτέρω την όλη συνύπαρξη των μελών αυτής της οικογένειας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία το ένα έρχεται και κάνει το άλλο πολύ πιο δύσκολο. Ακριβώς δηλαδή, επειδή ακριβώς αναφέρει τη λέξη γονική αποξένωση, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε ότι αυτό που μπορεί να υπόθηκε ενός οδηγία της ειδικού δεν ήταν και τόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο, με την άποψη ότι δεν είδαν και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτό θα σου έλεγα, ότι από τη στιγμή που κάποιος γνωματεύει, εντάξει, γνωματεύει για έναν παιδί, δεν πρέπει να έχει πλήρη εικόνα, να έχει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα και να πάρει συνέντευξη και από τους δύο γονείς ξεχωριστά και τους δύο γονείς μαζί
και το παιδί μόνο του, και το παιδί με τον ένα γονέα, και το παιδί με τον άλλο γονέα, για να έχει πλήρη εικόνα. Ναι, αυτό είναι σωστό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αρνείται ο άλλος γονιός, ναι, να συνεργαστεί. Ο κύριος όμως λέει ότι είναι διαθέσιμος να συνεργαστεί. Ή είναι απόν, έτσι, για να μην γενικολογούμε. Ναι ρε μάνα μου, σε αυτή την περίπτωση όμως την που ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος ωστόσο, να πάει. Ακριβώς, σε αυτή την περίπτωση που αναφέρεται ο κύριος, ήταν διαθέσιμος να πάει και η αναπτυξιολόγος δεν είχε τη δική του οπτική των πραγμάτων, ρωτήσω... που σίγουρα θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η γνωμάτευση η οποία θα έδινε. Σε ρωτήσω κάτι όμως. Ο αναπτυξιολόγος, ο παιδίατρος, είναι πιο κατάλληλος για να γνωματεύσει για κάτι τέτοιο ή ο αναπτυξιολόγος, ο αναπτυξιακός ψυχολόγος, ο σχολικός, όπως το λέμε, σχολικός εκπαιδευτικός, εξελιχτικός ψυχολόγος ή ο ειδικός εξελιχτικός ψυχολόγος. Ο καθένας έχει τη δική του εγκυρότητα σε αυτό που κάνει και πιστεύω ότι έχει την αρμοδιότητα και ο αναπτυξιολόγος, ο οποίος φυσικά να έχει κάνει εξειδίκευση πάνω στα παιδιά με αυτισμό, να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά πάλι θα έπαιρνα και τις γνώμες και των άλλων επιστημόνων που έχουν δει το παιδί, δεν θα έπαιρνα μόνο την οπτική γωνία της μητέρας και το ιστορικό από τη μητέρα, αλλά και μόνο μία επαφή με το παιδί, δηλαδή μόνο ένα ραντεβού με το Εντάξει, παιδί. Εντάξει, αυτά τα ισχυρίζεται ο φίλος στην επιστολή. Σε περίπτωση του, ναι, που έχουν γίνει έτσι όπως τα λέει ο κύριος, εμείς δεν ξέρουμε. Για να μην παρεξηγιόμαστε, θεωρούμε ότι αυτά που γράφεται είναι αυτά που συνέβησαν. Χωρίς να σας αμφισβητούμε, ναι, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε θέση δημοσίως εναντίον οποιοδήποτε, χωρίς να ακούσουμε και τη δική του πλευρά και να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα του τι πραγματικά συνέβηκε. Αν όντως έγιναν έτσι τα πράγματα και αν όντως είδε μόνο τον ένα γονιό μια φορά και το παιδί μια φορά και πήρε αυτήν την αυτήν, είναι κάπως. Τι θα το συμβουλεύεις να κάνει? Εγώ θα τον συμβούλευα να επικοινωνήσει με την αναπτυξιολόγο τη συγκεκριμένη, να τη ζητήσει ραντεβού και να αναφερθεί στην λόγω γνωμάτευση και να της πει ότι θα ήθελε να ακούσει και εκείνον τη δική του οπτική γωνία και να κάνει ένα ραντεβού από κοντά, να μιλήσει με την γιατρό και να της πει και τη δική του πλευρά που αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει στην όλη γνωμάτευση. Σε περίπτωση που ο γιατρός είναι αρνητική? Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να εισηγηθεί μέσω του δικηγόρου του να γίνει επανεξέταση του παιδιού σε μια άλλη αναπτυξιολόγων κρατικής δομής, ούτως ώστε να γίνει επαναξιολόγηση και με την σύμφωνη γνώμη φυσικά και των δύο γονιών και αφού δει και το παιδί περισσότερες από μία φορές, για να δούμε εάν και η δεύτερη γνωμάτευση γνωματεύει τα ίδια πράγματα. Εσύ μπορείς να μιλήσεις θεωρητικά, γενικά, είναι παρακινδυνευμένο λόγω του ότι το φάσμα του αυτισμού είναι πολύ μεγάλο φάσμα? Ακριβώς, είναι παρακινδυνευμένο να μπορέσω να πω οτιδήποτε άλλο πιο εξειδικευμένο από τη στιγμή που δεν έχω ίδια γνώση για το περιστατικό των συγκεκριμένων και είναι μόνο από την οπτική γωνία του πατέρα, χωρίς να έχω και την οπτική γωνία της μητέρας ή χωρίς να έχω και το πλήρες ιστορικό του παιδιού. Συνηθίζεται στα παιδιά με αυτισμό να λέμε ωστόσο ότι πρέπει να είναι έχει σταθερό περιβάλλον, αλλά η έννοια σταθερών περιβάλλων παρερμηνεύεται πολύ συχνά από τα δικανικά έγγραφα. Το τι εννοούμε εμείς οι ψυχολόγοι όταν λέμε σταθερό περιβάλλον, γιατί σταθερό περιβάλλον μπορεί να εννοείται και το σπίτι του πατέρα. Έτσι, όταν λέμε σταθερό περιβάλλον δεν εννοούμε τον ένα γονιό ή το ένα σπίτι. Μπορεί να εννοούμε και τα δύο σπίτια. Άρα χρειάζεται διευκρίνηση του τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε χρειάζεται το παιδί να παραμένει σε σταθερό περιβάλλον. Και αυτή είναι η διευκρίνηση, είναι καλό να τη ζητήσει ο πατέρας από τους εν λόγω ειδικούς οι οποίοι την ισχυρίζονται. Πάντως είναι δύσκολο πράγμα να έχεις ένα παιδί το οποίο να είναι διαγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού, να έχεις δύσκολο διαζύγιον, προφανώς διαζύγιον εχθρικών, να προκύπτει γονική αποξένωση, γιατί είναι και μικρό το παιδί στην ηλικία, έχει και τις δικές του αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, οπότε πρέπει να νιώθει μεγάλη απογοήτευση ο πατέρας αυτή τη στιγμή, δηλαδή να νιώθει ότι είναι δεμένα τα χέρια του. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του, ακριβώς γιατί ελοχεύει και η δεύτερη συνθήκη της γονεϊκής αποξένωσης, η οποία πραγματικά είναι ξερίζωμα για τα παιδιά, για τους γονείς όλη αυτή η κατάσταση.
Και σίγουρα αυτή δεν είναι σταθερό περιβάλλον και αυτή δεν είναι συνθήκη για να μεγαλώσει ένα παιδί που έχει και τις εξελικτικές του και τις αναπτυξιακές του δυσκολίες λόγω της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού που έχει. Σίγουρα δεν βοηθάει όλη αυτή η κατάσταση το παιδί αυτόν το συγκεκριμένο. Άρα διεκδικήστε το δικαίωμα σας και με τη συμβολή του δικηγόρου σας, ούτως ώστε να εξεταστεί και η δική σας η πλευρά και να έχετε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση στην αξιολόγηση του παιδιού σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Και εγώ το ίδιο. Γεια σας.